Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Ρήξη στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη να στέλνει τελεσίγραφο για τις διαγραφές και την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποχωρεί από την Κεντρική Επιτροπή μιλώντας για δικαστική στάση. Χειροκροτήματα από δοκιμασίες και καταγγελίες στη θυελλώδη συνεδρίαση για πολιτική πουμαρό. Τι θα κάνουν, Αχτσιόγλου, Τσακαλώτος, Τεμπονέρας. Έτοιμη η Ισραηλινή για τελική επίθεση στο νοσοκομείο Αλσίφα στη Γάζα που το θεωρούν αρχηγείο της Χαμάς. Ο Μακρόν καλεί τον Νετανιάχου να σταματήσει να σκοτώνει γυναίκες και μωρά. Έκτακτη σύνοδος αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με συμμετοχή Σαουδικής Αραβίας, Ιράν και Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης σε σούπερ μάρκετ προαναγγέλει νέα μέτρα για την ακρίβεια. Αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων με ταμπελάκια μειωμένης τιμής. Βουνό από μπάζα και σκουπίδια στον Κηφισό και σε ρέματα της Αττικής. Κίνδυνος πλημμυρών παρά τις προειδοποίησεις του Βασίλη Κικίλια. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το σκηνικό διάσπασης μετά τη σημερινή επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Στέφανος Κασελάκης σε πολύ υψηλούς τόνους κατά της ισοκομματικής αντιπολίτευσης και εν μέσω και αποδοκιμασιών και χειροκροτημάτων προς το πρόσωπό του, επέμεινε στις διαγραφές Σκουρλέτη, Φίλη, Βίτσα και Τζουμάκα, στέλνοντας τελεσίγραφο ότι αν δεν αποφασίσει σε μια εβδομάδα η Επιτροπή Διοντολογίας, θα προσφύγει ο ίδιος στη βάση του κόμματος για να αποφανθεί με δημοψήφισμα. Ιδού η Ρόδος λύσει τώρα. Δεν μπορεί τα πρόσωπα αυτά να μένουν στο κόμμα μετά από τέτοιες ύβρεις, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε απολύτως απαξιωτικά για δίθεν αριστερή πολιτική του Πουμαρό. Τσακαλώτος Αχτσιόγλου, τα στελέχη που τους υποστηρίζουν και ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχώρησαν από τη θυελλώδη συνεδρίαση όταν το Προεδρείο δεν δέχθηκε να γίνει συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως Κασελάκη για δημοψήφισμα. Και μαζί τους αποχώρησαν τα μισά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Συνδέόμαστε με τον Χρήστο Τσιγουρή, που παρακολούθησε την εκρηκτική, τη θυελλώδη συνεδρίαση. Χρήστο, σε λίγο θα μας δώσεις όλο το παρασκήνιο, διαλόγους και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, ξεκινώντας από την ομιλία του Στέφανου Κασελάκη. Είναι η τελευταία φορά, όσο θα είμαι πρόεδρος, που τα ισοκομματικά απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η τελευταία φορά! Τέλος! Με την ατμόσφαιρα στην Κεντρική Επιτροπή να μυρίζει μπαρούτι με το καλημέρα σας, εν μέσω χειροκροτημάτων αλλά και έντονων αποδοκιμασιών, ο Στέφανος Κασελάκης εξαπέλυσε πειρά κατά των υποδιαγραφείς στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όσους εναντιώνονται στις επιλογές του. Ένας που λέει το κόμμα είναι επιθεώρηση και παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο κόμμα. Ένας που λέει ότι ο νέος πρόεδρος δεν ήρθε, τον φέρανε. Είναι Πέπε Γκρίλο και Τραμπ. Παραμένει στο κόμμα. Σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αυτά τα στελέχη θα είχαν διαγραφεί μέσα σε μερικά λεπτά, σε μερικές ώρες. Δεν έχουν ανασκευάσει ούτε μία λέξη, εάν και είχαν πολλές ευκαιρίες. Και επαναλαμβάνω, εσείς αυτό το επιτρέπετε? Το δέχεστε? Πέμπτη φάλαγγα χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασελάκης όσους βγαίνουν στα κανάλια και επιτίθενται στον ίδιο και την πολιτική του. Αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ άλλη μια μέρα, άλλη μια εβδομάδα, άλλον ένα μήνα τη live δυσφήμιση του από τα στελέχη εκείνα που θέλουν ένα πράγμα. Να το τελειώσουν πριν φύγουν. Νομίζουν ότι θα πάρουν ένα 3%. Αλλά τα αριστερό μετρά τους ούτε 0,3% δεν θα πάρουν. Γιατί όσο εκείνοι θα κάνουν δίθεν αριστερή πολιτική, με τεράστια κείμενα γεμάτες αόριστες σάλτσες, μπορούμε να το πούμε και η πολιτική του Πουμαρό. Η δική μας αριστερά θα επαναφέρει το κράτος δικαίου και τα εργασιακά δικαιώματα, θα λύσει το θέμα της στέγης, θα επενδύσει στο κλίμα, θα πάει απέναντι στη φτώχεια και θα φέρει δικαιώματα. Ποια είναι όμως η θέση ενός Προέδρου όταν προσβάλλεται το κόμμα του εκ των έσω και μάλιστα συντονισμένα και κατ' επανάληψη? Ποια είναι η θέση του? Να κάθεται να παρακολουθεί το χορό των υβριστών στα κανάλια, βλέποντας τον χρόνο να περνά και τον κόσμο μας να απογοητεύεται? Λυπάμαι. Δεν είμαι εγώ αυτός ο πρόεδρος. Εσείς είστε Κεντρική Επιτροπή,
Είστε το τιμόνι του κόμματος. Τελεσίγραφο έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας να αποφασίσει για τις διαγραφές έως την Παρασκευή, αλλιώς θα γίνει κομματικό δημοψήφισμα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Εξασφαλίστε στο ΣΥΡΙΖΑ την ίαση του από τα πρόσωπα που τον πληγώνουν και τον μικραίνουν. Καταδικάστε τη συμπεριφορά του στην πράξη. Ιδού η Ρόδος. Λύση τώρα! Αυτή η θέση είναι ξεκάθαρη προς την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία οφείλει να συνεδριάσει και να αποφασίσει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας για όλες τις υποθέσεις. Διαφορετικά, δεν έχω άλλη επιλογή από το να ζητήσω από τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν. Και πιστέψτε με, με κάθε σεβασμό, μπορώ πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να το κάνω με την απέτηση του 15% των μελών. Για απόπειρα διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε αρχίσει επί Προεδρίας Αλέξη Τσίπρα, κατηγόρησε ο Στέφανος Κασελάκης τα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως η αποχώρησή τους είναι η αρχή της ενότητας, με τον Δημήτρη Βίτσα να αποχωρεί από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και τον Οικοφίλη να φωνάζει έσχος. Πόσες φορές ένας ηγέτης όπως ο Αλέξης είδε το πολιτικό του μέγεθος να κοντένει από μικρούς ανθρώπους? Τα τελευταία αρκετά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα διασπασμένο κόμμα και δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Όλοι όμως το ήξεραν και το έβλεπαν, να είστε σίγουροι. Και η σημερινή, ευχαριστώ. Και η σημερινή μέρα λοιπόν είναι η μέρα της παραδοχής. Η αποχώρηση των υποδιαγραφής τελεχών δεν είναι διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι η αρχή της ενότητας. Η ενότητα αρχίζει τώρα. Τέλος η κομματίλα, τέλος η καμαρίλα. Έξω στην κοινωνία, όλοι και όλες. Αυτήν υπηρετούμε και όχι προσωπικές φιλοδοξίες. Μία αιχμή του Στέφανου Κασελάκη κατά του Ευκλήδη Τσακαλώτου, αλλά και η αναφορά του σε κουλτούρα της αυτοκτονίας στην αριστερά, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις. Δεν δώσαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση? Πώς να τη δώσουμε, μεταξύ τοπικών νομισμάτων και δηλώσεων Κατρούγκαλου? Πώς, για πείτε μου. Θα μου πείτε, η πολυφωνία είναι στην κουλτούρα της αριστεράς. Πάντα η εύκολη απάντηση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, άλλο η κουλτούρα της δημοκρατίας και άλλο η κουλτούρα της αυτοκτονίας. Και εδώ και αποδοκιμασίες. Πάμε λοιπόν στο Χρήστο Τσιγουρή, γιατί Χρήστο, αυτό που είδαμε από την ομιλία του Στέφανου Κασελάκη είναι ότι στην πραγματικότητα επέμεινε στις διαγραφές των τεσσάρων, Πάνου Σκουρλέτη που έφυγε χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ, Φίλη Βίτσα και Τζουμάκα, και το μόνο που άλλαξε είναι ότι αν δεν τους διαγράψει μια εβδομάδα η Επιτροπή Διοντολογίας, θα προχωρήσει το δημοψήφισμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη συνεδρίαση, Νίκο, εκρηκτική. Υπήρχε αρκετή καύσιμη ύλη που είχε σουρευτεί το τελευταίο 24ωρο. Και η πρωτοβουλία για δημοψήφισμα μαζί με τις διαγραφές αποτέλεσαν τον πυροκροτητή. Είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης έστειλε αυτό το τελεσίγραφο ουσιαστικά προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί γνώριζε ότι όσα είπε χθες η πρότασή του για δημοψήφισμα σε σχέση με τις διαγραφές δεν μπορεί να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Συνεπώς, έστειλε το τελεσίγραφο στα μέλη διά της Επιτροπής Καταστατικού, υπενθύμησε το άρθρο του καταστατικού για το ότι μπορεί να πάει σε δημοψήφισμα και κάλεσε τους πάντες να πάρουν θέση. Αυτή η επιλογή, αυτή η σκληρή γραμμή έφερε απέναντι από τον κύριο Κατσελάκη όχι μόνο τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και την ομάδα του που είναι με το ένα πόδι εκτός από χτες ήδη, αλλά επίσης έφερε στην ίδια όχθη την ομάδα της Έφης Αξιόγλου, του Αλέξη Χαρίτση και του Νάσου Ηλιόπουλου και τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος με πολύ μεγάλη ένταση υποστήριζε ότι δεν μπορεί να καταργείται με μια τέτοια παραγγελία ένα εκλεγμένο όργανο μονοκοντιλιά, όπως χαρακτηριστικά είπε η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και μια σειρά από στελέχη, όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα πάρα πολύ συχνά. Το αποτέλεσμα είναι ότι κράτησε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, έστω και αν έδωσε μια οδό διαφυγής, και πέταξε τον μπαλάκι στην Κεντρική Επιτροπή με το τελεσίγραφο αυτό προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Όμως, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του,
ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, αυτής δηλαδή που έχει φορτιστεί από το συνέδριο με το έργο, να κάνει τις διαγραφές, ο κύριος Κοτσακάς, όταν πήρε το λόγο, απάντησε. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά πώς απάντησε στον κύριο Κασελάκη. Όταν πήρε το λόγο, του είπε: «Καλησπέρα, σύντροφε πρόεδρε. Πρέπει να συστηθούμε. Είμαι ο Αντώνης Κοτσακάς, πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Επιτροπή είναι εκλεγμένη από το συνέδριο. Προφανώς απολογείται μόνο σε αυτό και δεν εντέλεται από κανέναν». Και τώρα, αυτό το είπε ο κύριος Κοτσακάς, γιατί είδαμε στην ομιλία ότι... Χρήστο τον Στέφανο Κασελάκη να υποδεικνύει ουσιαστικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας ότι είναι μονόδρομος οι διαγραφές. Είπε 5-6 φορές με διαφορετικούς τρόπους ότι με αυτά που είπαν αυτοί δεν έχουν θέση στο κόμμα. Άρα ή τους διαγράφεται ή πάω στο δημοψήφισμα. Αυτό τους είπε. Είπαμε ότι ήταν ένα είδος τελεσυγράφου. Βέβαια, ζήτησε την ισχυρή πολιτική αποδοκιμασία με εχμές προς την Επιτροπή Οδοντολογίας. Θυμίζω ότι είπε ότι δεν μπορώ να ανεχτώ πια καθυστερήσεις, διαδικαστικές καθυστερήσεις και θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα σε 5 μέρες. Τώρα, είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά εξώθησε σε αποχώρηση με αυτή του την πρωτοβουλία και τη σκληρή φραστικά γραμμή όσους τις πλευρές που αποχώρησαν από την Κεντρική Επιτροπή για να πάρει ουσιαστικά την πολιτική καταδίκη, για την οποία ωστόσο είχε πλειοψηφία. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι έκανε διαπιστώσεις που είναι πραγματικότητα, έβαλε το δάχτυλο επί των τύπων των ίνων όταν μίλησε για τα δύο κόμματα και θεωρεί ότι αν δεν έχει ένα στοχευμένο, ένα συντονισμένο κόμμα καθαρό, να έχει στοχοπροσύλωση μόνο στην αντιπολίτευση προς τη Νέα Δημοκρατία, η εσωκομματική αντιπολίτευση, αν τηρούσε τις ισορροπίες, θα τον πριώνιζε σιγά σιγά μέχρι να φτάσει να ζητήσει το κεφάλι του μετά τις ευρωεκλογές. Επέμεινε για το δημοψήφισμα, πηγαίνοντας κόντρα και σε ανθρώπους που είναι κοντά του και σε ανθρώπους που συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Αλέκος Πλαμπουράρης, και έχεις πληροφορίες για παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Στο παρασκήνιο φαίνεται ότι η ανησυχία ήταν αυτή που οδήγησε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, να οθήσει σε κάποια κατεύθυνση. Δηλαδή, πληροφορούμαστε ότι συνομίλησε χτες με την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέκο Φραμπουράρη. Εκτίμησε ότι η επιλογή να πάει σε δημοψήφισμα το θέμα των διαγραφών δεν αφήνει χώρο για την ενότητα, δυσκολεύει την κατάσταση, την κάνει πιο σύνθετη και θα φέρει προβλήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι στο επιτελείο Κασελάκη επικράτησε η σκληρή γραμμή, καθώς θεωρούν ότι η αναζήτηση ισορροπιών θα αποτελούσε παγίδα για την πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα. Θέλουν λοιπόν να ανακτήσουν όση δημοσκοπική, όπως μπορεί να καταγραφεί, δύναμη μπορούν και να πάνε όσο καλύτερα μπορούν σε ευρωεκλογές. Με την εσωκομματική αντιπολίτευση εντός, με την διατήρηση των ισορροπιών, θεωρούν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Γι' αυτό και είδαμε τη σκληρή γραμμή από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λες για εσωκομματική αντιπολίτευση. Πάμε να δούμε πριν, γιατί έχεις και άλλο παρασκήνιο. Πριν συνεχίσουμε, να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι είπαν αποχωρώντας από την Κεντρική Επιτροπή η Έφη Αχτσιόγλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτσος, ο Διονύσης Τεμπονέρας και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη και αμέσως μετά θα μας πει ο Χρήστος Τσιγουρής τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν όλοι αυτοί ή κάποιοι από αυτούς φύγουν αύριο ή τις επόμενες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά την εκρηκτική ομιλία Κασελάκη, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Διονύσης Τεμπονέρας ζήτησαν να γίνει άμεσα συζήτηση και ψηφοφορία για το επίμαχο θέμα του κομματικού δημοψηφίσματος. Η πρότασή τους απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν μαζί με τα στελέχη που συμπαρατάσσονται μαζί τους. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα ούτε διαδικαστικό, δεν πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτικής διαφωνίας, αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα επαρξιακό και θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχε ξεκαθαριστεί από την αρχή. Δεν τέθηκε στην πραγματικότητα σε ψηφοφορία στο σώμα κανένα ζήτημα. Άρα ουσιαστικά η ίδια η δημοκρατική λειτουργία αυτού του οργάνου, που είναι και το όργανο που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα καταπατήθηκε βάναυσα. Αυτό ανοίγει και την πόρτα εξόδου από το κόμμα? Όχι. Σήμερα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αποχωρούμε από αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως σας είπα, είναι ανεφαντικημένο. Τίποτα περισσότερο. Το Προεδρείο με πλειοψηφία 4-3 δεν δέχθηκε καν να μπει η πρότασή μας στη ψηφοφορία. Άρα θα συνεχίσει να υπάρχει σκιά πάνω από τους συντρόφους, θα συνεχίσει να υπάρχει σκιά πάνω από την Κεντρική Επιτροπή, ότι μπορεί να αναιρεθεί όποια απόφαση πάρει η Κεντρική Επιτροπή, γιατί μπορεί να τη βραχυκλώσει και πηγαίνοντας στα μέλη του κόμματος, και άρα αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Η πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη, για διεξαγωγή δημοψηφίσματος και παραπομπή σε δημοψήφισμα της διαγραφής των 4 συντρόφων, είναι μια πρόταση αντικαταστατική.
είναι μια πρόταση βαθιά διχαστική, είναι μια πρόταση αντιδημοκρατική. Υπό την έννοια αυτή, ζητήσαμε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης πρότασης ή να τεθεί το θέμα στην κρίση του ανώτατου οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ της Κεντρικής Επιτροπής. Στο σημείο που αυτό δεν έγινε δεκτό, δεν μπορούμε με την παρουσία μας να νομοποιήσουμε τη διαδικασία. Για το μέλλον σας στο κόμμα, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα συνεδριάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και θα λάβουμε τις αποφάσεις. Δηλαδή είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Απέναντι βρέθηκε η προεδρική πτέρυγα με τους Νίκο Παπά, Όλγα Γεροβασίλη αλλά και Παναγιώτη Ρίγα, οι οποίοι προέκριναν να γίνει η ψηφοφορία στο τέλος της διαδικασίας. Η δική μου θέση σε σχέση με τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου, τη διαφωνία μου την έχω διατυπώσει και χθες και σήμερα εδώ στο Σώμα. Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρώ καταρχήν θεσμικά λάθος και, ζητάμε να αποσυρθεί κάθε τέτοια σκέψη. Ωστόσο, μπορούμε να συζητάμε και ήρεμα και απλά, χωρίς κόλπα και ειλικρινά μεταξύ μας. Το πιο κρίσιμο θέμα που χωρίς αμφιβολία πια είναι το ζήτημα της πρωτοβουλίας που έχει πάρει ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης να θέσει ζήτημα διαγραφών ή δημοψηφίσματος στη βάση, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί και στο τελικό σχέδιο απόφασης το οποίο θα τεθεί προς έγκριση ή απόρριψη από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν δεν συμπεριληφθεί αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η πρόταση του Στέφανου Κασελάκη στο τελικό κείμενο που θα τεθεί στα μέλη για να αποφασίσουν αν το εγκρίνουν ή το απορρίπτουν, τότε σημαίνει ότι το έχει ανακαλέσει, το έχει πάρει πίσω. Θα δούμε αύριο. Υπέρ των διαγραφών μίλησε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας μεταξύ άλλων πως εγώ θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώσα εξουσία. Και πάμε ξανά ζωντανά στο Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε, Χρήστο, μετά από αυτά που ακούσαμε και ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Κασελάκη, μετά από αυτή τη μετοπική εκρηκτική ρήξη, τι θα κάνουν Τσακαλώτος και Ομπρέλα, Αχτσιόγλου και η ομάδα της, Διονύση Τεμπονέρας. Θα μείνουν ή θα φύγουν και πότε? Στα διαδικαστικά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έρθουν αύριο να βάλουν ένα θέμα επί της διαδικασίας. Επί της ουσίας, η Ομπρέλα έχει πάρει την αποφασή της, ετοιμάζεται, ολοκληρώνεται το κείμενο αποχώρησης και σε δεύτερο χρόνο εικάζει κανείς, συζητώντας με στελέχη της Ομπρέλας, ότι θα ενδεχομένως θα είναι υποψήφια, θα υπάρχει κάποια υποψηφιότητα με ορίζα τις ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα. Η ομάδα Τεμπονέρα. Ακούσαμε σήμερα τον ίδιο τον κύριο Τεμπονέρα να λέει ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Έχουν διαβούλευση απόψε και οι δύο πλευρές. Να δούμε που θα καταλήξουν. Τώρα, πιο δύσκολη και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ομάδα των βουλευτών, καθώς μένει να συζητήσουν και να δουν αν τελικά θα κάνουν κάποιο ουσιαστικό βήμα απομάκρυνσης ή σύγκλησης στις επόμενες ημέρες. Βέβαια, εισπράττοντας κανείς, καταγράφοντας κανείς το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα ψυχικό χάσμα, Νίκο, που όσο και αν δεν κινούνται κάποιοι στις ακραίες πλευρές αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζει αυτή την ώρα δύσκολο να μπορέσουν να συνεργαστούν αρμονικά και να υλοποιήσουν το ίδιο πολιτικό σχέδιο. Ας μην προκαταλάβουμε όμως τις αποφάσεις τους. Νομίζω ότι αύριο θα είναι η ώρα της ψήφισης των ψηφοφοριών των πολιτικών αποφάσεων, της πολιτικής αποδοκιμασίας των τεσσάρων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι γι' αυτό έφυγαν, για να μην είναι παρόντες. Και να δούμε πώς θα πάει η επόμενη εβδομάδα, η οποία σίγουρα θα είναι γεμάτη από εξελίξεις. Και βέβαια δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε διαγραφές, γιατί θα έχουν ήδη αποχωρήσει. Ναι, βέβαια και για τον κύριο Σκουλέτη που έχει αποχωρήσει, επέμεινε στη διαγραφή του ο κύριος Κασελάκης. Πάντως αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή η απόσταση που έχει καταγραφεί δημοσίως και χωρίζει τις δύο πλευρές. Ο κύριος Κασελάκης στην ομιλία του καυτηρίασε τα όσα είπαν, λέγοντας με αυτά που λένε δεν μπορούν να μείνουν στο κόμμα. Αλλά απ' την άλλη και εκείνος ανέβασε τους τόνους, μιλώντας για δίθεν αριστερή πολιτική πουμαρό, που προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά και συζητήθηκε εκεί στα πηγαδάκια της θυελλώδους συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να σου πω, και αντιδράσεις, και αντιδράσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσάβριον τα σπουδαία, να σε ευχαριστήσουμε. Και αρκετές αντιδράσεις στη διάρκεια της ομιλίας του. Ναι, 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 και τις είδαμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Τσιγουρή. Τώρα, πώς βλέπει ο Πρωθυπουργός αυτές τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ? Ρωτήθηκε σήμερα στην περιοδία που έκανε στην Κερατέα από πολίτες και είπε ότι εμάς δεν θα μας απασχολήσουν τα έσω κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς θα κάνουμε τη δική σας ζωή καλύτερη. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ, ανέβασε βίντεο στο TikTok με αυτή την πρωτοβουλία με κλειδωμένες μειώσεις 5% και πάνω σε εκατοντάδες προϊόντα και ουσιαστικά προανήγγειλε βελτιώσει το μέτρο. Δεν μας αφορά καθόλου το τι γίνεται
στην αντιπολίτευση, όσο αυτοί θα προσπαθούν να λύνουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα, εμείς θα κατεβάζουμε το κεφάλι και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δικιά σας τη ζωή καλύτερη. Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία της Κερατέας, ανέφερε πως βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της ακρίβειας. Μέσα από παρεμβάσεις όπως το καλάθι του νοικοκυριού και τη μόνιμη μείωση τιμών κατά 5% για 6 μήνες, να συγκρατήσουμε τις τιμές σε αποδεκτά επίπεδα. Και δεύτερον, να βάζουμε συνεχόμενα πρόστιμα σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να κερδοσκοπούν. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, συνεχίζοντας, όπως είπε, την αδιαμεσολάβητη επαφή του με τους πολίτες. Δεν επιφυλάσσουμε τις περιοδίες μας μόνο για την προεκλογική περίοδο. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η υπενθύμηση του εκλογικού αποτελέσματος δεν είναι για εμάς μία συνταγή αλαζονίας, αλλά μία υπενθύμηση της μεγάλης ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες. Θα το αυξήσουμε το 5%. Το πρωί επισκέφθηκε και σούπερ μάρκετ της περιοχής, ελέγχοντας από κοντά τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στη μόνιμη μείωση τιμής κατά τουλάχιστον 5% και προαναγγέλλοντας βελτιώσεις στο μέτρο. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Κερατέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το νέο εργοστάσιο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Μια εμβληματική, όπως είπε, επένδυση του μοντέλου ανάπτυξης που οραματίζεται για τη χώρα. Να πετύχουμε αυτό το οποίο αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλο από την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, εν προκειμένου από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ταυτόχρονα βέβαια θα δημιουργούν πολλές καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως κεντρική δέσμευση είναι η βελτίωση των μισθών για την επόμενη τετραετία και πως η κυβέρνηση την κάνει πράξη και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του πολέμου στη Γάζα, όπου σφίγγει ο κλοιός συνεχώς των Ισραηλινών δυνάμεων γύρω από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και κυρίως γύρω από το Αλσίφα, για το οποίο μάλιστα οι Παλαιστίνοι λένε ότι το χτύπησαν οι Ισραηλινοί με βόμβες λευκού φωσφόρου. Το Ισραήλ λέει δεν χτυπήσαμε. Εμείς ήταν ρουκέτα της Χαμάς. Ωστόσο, γιατροί, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, γιατροί Παλαιστίνοι λένε ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχουν σταματήσει όλες οι λειτουργίες του νοσοκομείου και κινδυνεύουν ζωές ανάμεσά τους και η ζωή 39 βρεφών που είναι στην εντατική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και τις τελευταίες εξελίξεις με την απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ, τη Γεωργία Γαρατζιώτη, την Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Ερντογάν πήγε, Μαρία, στην σύνοδο του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου και έστειλε μηνύματα με τον, και αυτό είναι σημαντικό, τον Ιρανό πρόεδρο Ραϊσί, λέει να γιάσουν τα χέρια της Χαμάς. Παντελής Βαλασόπουλος στο Βερολίνο, Ιουλία Βελισσαράτου, πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ο Ισραηλινός στρατός σφυροκοπάει αδιάκοπα γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας, το Αλσίφα, με στόχο ενόπλους της Χαμάς που κρύβονται στις εγκαταστάσεις του, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ. Ο διευθυντής του νοσοκομείου λέει πως ελεύθεροι σκοπευτές του Ισραηλινού στρατού, τάγκς και ντρόουνς, έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό, εμποδίζοντας τη μεταφορά τραυματιών από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. يتم استهدافه تم استهداف مجموعة من النازحين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي Πλέον το νοσοκομείο Αλσίφα βρίσκεται εκτός λειτουργίας επειδή έχουν τελειώσει και τα καύσιμα. Ενώ οι γιατροί καταγγέλουν πως το Ισραήλ έχει ρίξει τα τελευταία 24 ώρα βόμβες φωσφόρου στις εγκαταστάσεις του. As you might know that this is a type of weapon that is not permitted on international level. Τώρα το προσωπικό έχει αρχίσει να εκενώνει τις εγκαταστάσεις του Αλσίφα μετά από εντολή του Ισραηλινού στρατού, ενώ το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους 39 μωρά στην εντατική εξαιτίας διακοπής της παροχής οξυγόνου. I am speechless. This is prohibited under international law. It is known that targeting a functional hospital is a war crime. Ο Ισραηλινός στρατός διαμηνύει πως θα σκοτώνει ενόπλους της Χαμάς που πυροβολούν μέσα σε νοσοκομεία, ενώ εκπρόσωπος της Ισλαμικής Τζιχάντ κατηγορεί το Ισραήλ για προπαγάνδα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι όμοιροι μπορεί να κρατούνται από τη Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλσίφα,
Και το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ υποστηρίζει ότι για το πολύ νεκρό χτύπημα εκεί ευθύνονται ένοπλοι Παλαιστίνοι. Israel claims the explosion was caused by a misfired projectile launched from inside Gaza, apparently targeting nearby IDF troops. Χαμάς Δάς מתחבא בבתי חולים, הוא מתחבא במתקנים הומניטריים, הוא מתחבא בבתי ספר, הוא עושה את כל הפעולות האלה שהן פשע מלחמה ובניגוד לדין הבינלאומי. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοινώνει πως έχει καταλάβει συνολικά 11 διοικητήρια της Χαμάς. Αναχνο αλχόφα ιάμ, μαμάς τσαμούντ λαϊάμ, μασκερίμ, βετιλίμ, μουχανίμ λεσιγκούρ. Το δίκτυο Αλτζαζίρα μετέδωσε πως η εγγονή του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του Ισραηλινού βομβαρδισμού σε σχολείο με αμάχους με απολογισμό 50 νεκρούς. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαμηνύει πως στόχος είναι η εξόντωση της Χαμάς. הלוחמים שלנו פשוט רומסים אותם. Ταυτόχρονα, στο βορρά του Ισραήλ, τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν από επιθέσεις της Χεζμπολά με ντρόουν και ρουκέτες, ενώ μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μεταδίδουν πως για πρώτη φορά το Ισραήλ χτύπησε στόχο σε βάθος 45 χιλιόμετρων σε λιβανικό έδαφος. Βρισκόμαστε περίπου ένα χιλιόμετρο από τη Μετούλα. Είναι η βορειότερη πόλη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Σε αυτό το σημείο μας σταμάτησε ο Ισραηλινός στρατός, διότι αυτή την ώρα γίνεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολά. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου κατηγορεί τον Ισραηλινό στρατό πως χτύπησε προάβλιο νοσοκομείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος. Βρισκόμαστε στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Μετά την αύξηση των επιθέσεων της οργάνωσης Χεζμπολά, οι Ισραηλινές δυνάμεις ενισχύθηκαν στην περιοχή. Ενώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν σε πολλά σημεία μυστικά περάσματα του Ισραηλινού στρατού που οδηγούν σε κρίσιμες θέσεις στα βουνά. Πάμε αμέσως στη Γεωργία Γαρατζιώτη, την απεσταλμένη του Όπεν στο Νότιο Ισραήλ. Γιατί η Γεωργία, υπάρχουν εξελίξεις των τελευταίων λεπτών. Φαίνεται ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι σε απόσταση αναπνοής από ένα ακόμα μεγάλο νοσοκομείο. Έτσι είναι, Νίκο. Οι σκληρές μάχες και οι βομβαρδισμοί στην καρδιά της Γάζας και γύρω από το μεγάλο νοσοκομείο Αλσίφα συνεχίζονται, με τη Χαμάς να απαντά με όσα μέσα της έχουν απομείνει. Σύμφωνα με τον IDF, όλα τα νοσοκομεία της περιοχής του κέντρου της Γάζας έχουν εκενωθεί. Ωστόσο, οι Παλαιστίνοι αναφέρουν ότι τόσο οι γιατροί, όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και οι βαριά ασθενείς, όπως και τα βρέφη που είπες και συνωρίτερα που βρίσκονται στην εντατική, παραμένουν μέσα στο νοσοκομείο καθώς δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ενώ σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες πάλι από Παλαιστινία, πηγές έξω από το νοσοκομείο Αλ-Κουτς βρίσκονται τεθωρακισμένα του Ισραηλινού στρατού. Στα 20 μέτρα, Γεωργία, η τελευταία πληροφορία είναι ότι ο Ισραηλινός στρατός, τα τάγκς, είναι μόλις 20 μέτρα από την είσοδο του Αλ-Κουτς, του άλλου μεγάλου νοσοκομείου. Έτσι ακριβώς. Ενώ ο IDF Νίκο πριν από λίγο μέσω ενός αξιωματούχου ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει υποπολιορκία το νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Γίνονται σκληρές μάχες, ωστόσο η ανατολική πλευρά του νοσοκομείου είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει στρατός για να μπορέσει να μετακινηθεί με ασφάλεια ο Παλαιστινιακός λαός. Όλοι οι άμαχοι που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, είτε είναι ασθενείς, είτε γιατροί, είτε Παλαιστίνοι οι οποίοι είχαν αφήσει τα σπίτια τους και είχαν βρει καταφύγιο μέσα στο νοσοκομείο. Τώρα μένει αυτό να φανεί και τις επόμενες ημέρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας που σίγουρα θα συνεχιστούν οι μάχες. Τώρα εμείς σήμερα βρεθήκαμε στο βόρειο Ισραήλ, φτάσαμε ένα χιλιόμετρο μόλις από την πόλη Μετούλα, είναι η τελευταία πόλη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, το βορειότερο σημείο. Εκεί μας σταμάτησε ο Ισραηλινός στρατός λόγω της ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ισραηλινών δυνάμεων και των μαχητών της Χεζμπολά. Η Χεζμπολά έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της τις τελευταίες ημέρες στο βόρειο Ισραήλ, είτε με οπλισμένα ντρόουνς, είτε με ρουκέτες, είτε και με αντιαρματικούς πυράβλους, όπως είδαμε σήμερα. Το Ισραήλ απαντά με πυρά πυροβολικού, αλλά και με χτυπήματα με μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν λάβει τις συντεταγμένες από ντρόουνς συλλογής πληροφοριών, Νίκο. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση στα βόρεια σύνορα. Πριν σταθούμε στο θέμα αυτό, γιατί έχουμε δεύτερη εμφάνιση του ηγέτη της Χεζμπολά, θέλω να σε ρωτήσω για τα νοσοκομεία, Γεωργία. Επειδή οι Ισραηλοί και έβλεπα νωρίτερα μήνυμα του IDF, του Ισραηλινού στρατού, να αμφισβητούν ότι είναι σε κλειό τα νοσοκομεία. Ποια είναι η πραγματικότητα? Έχουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες. Τους Παλαιστίνιους να λένε είναι σε κλειό, κινδυνεύουν ασθενείς, έχει κοπεί το ρεύμα, πεθαίνουν μωρά. Και το Ισραήλ να λέει εμείς δεν έχουμε πολιορκήσει τα νοσοκομεία.
Μέχρι πριν από λίγη ώρα, Νίκο, γνωρίζαμε ότι περίπου τα 20 νοσοκομεία που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας ήταν υπό πολιορκία. Αυτό μαθαίναμε και μέχρι χθες από τον Ισραηλινό στρατό, και ότι γίνονται σκληρές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των Ισραηλινών στρατιωτών. Πάρα πολύ σκληρές μάχες, Νίκο. Και μάλιστα αυτό που ανακοίνωνε συνεχώς ο Ισραηλινός στρατός είναι οι θάνατοι των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, είτε ήταν τεχνίδες, είτε ήταν μαχητές οι οποίοι είχαν οργανώσει τη μεγάλη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, σε τελευταία ενημέρωση, άλλαξε αυτή η εικόνα, ναι, και τελικά ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι το νοσοκομείο Αλσίφα δεν είναι υπό πολιορκία. Πάντως, οι εικόνες που μεταδίδονται από τη Γάζα δείχνουν ένα σκηνικό κόλαση στα νοσοκομεία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία Καρατζιώτη. Τώρα, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ήταν σε εξέλιξη μεγάλες, ογκώδεις, ίσως οι πιο ογκώδεις διαδηλώσεις από την έναρξη του πολέμου υπέρ των Παλαιστινίων. Θα δούμε σε λίγο τις διαδηλώσεις. Πρώτα όμως να πάμε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου συνεδρίασαν σε μια ιστορική συνύπαρξη οι ηγέτες των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, με τον ηγέτη του Ιράν Ραϊσί να στέλνει μηνύματα υπέρ της Χαμάς, λέγοντας να αγιάσουν τα χέρια τους, να τους φιλήσουμε τα χέρια, και να καλεί τους παριστάμενους και να χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση το στρατό του Ισραήλ και να εξοπλίσουν τους Παλαιστινίους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Άμεση ήταν η ανταπόκριση των ισχυρότερων ηγετών του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Μετά την πρόσκληση του διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, με στόχο να δείξουν για πρώτη φορά ενωτική στάση. Η σύνοδος θεωρείται ιστορική, καθώς για πρώτη φορά βρέθηκαν στον ίδιο χώρο οι ηγέτες του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, δείχνοντας την πρόθεση να αφήσουν πίσω τις μακροχρόνιες έρηδες που τους διχάζουν. Ο οικοδεσπότης της Συνόδου, παίρνοντας το λόγο, έστρεψε τα βέλη του κατά του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας, χωρίς όμως να αναφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. Ο πρόεδρος του Ιράν διεμήνυσε ότι μόνο οι ριζικές λύσεις θα έχουν αποτέλεσμα, όπως η οριστική διακοπή των ειρηνευτικών σχέσεων αλλά και των εμπορικών συμφωνιών για την ενέργεια όλων των αραβικών κρατών με το Ισραήλ. We need to boycott all the products of the Zionist regime, particularly when it comes to energy. The priority must be this one. And we need to support the popular movement to boycott the Israeli products, and the Islamic countries has a role which is to consider the IDF as a terrorist organization. Ο πρόεδρος του Ιράν έδωσε για άλλη μια φορά την απόλυτη στήριξή του στη Χαμάς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ερντογάν κάλεσε σε διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα, ενώ ζήτησε από το Ισραήλ να αναλάβει εκτός από την ηθική αλλά και την οικονομική ευθύνη του πολέμου με τη μορφή αποζημιώσεων. Ο Ερντογάν ζήτησε επίσης διεθνή έλεγχο για τα πυρηνικά του Ισραήλ. Varlığı ikrar edilen nükleer silahlar meselesi araştırılmalı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminden kaçırılan nükleer bombalar varsa bunlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής έκανε λόγο για έναν γενοκτονικό πόλεμο. No military or security solutions are acceptable as they have all failed. It is not but a genocide war by the Israeli killing machine that has been violating the international law. Στη δική του ομιλία, ο εμίρης του Κατάρ, Αλθάνη, δήλωσε πως η χώρα του καταβάλει προσπάθειες διαμεσολάβησης για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, έκανε έκκληση για άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.
Σαφείς αποστάσεις από την επιθετικότητα της Ισραηλινής στρατιωτικής μηχανής πήρε για πρώτη φορά ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο BBC. De facto, today civilians are bombed. De facto, these babies, these ladies, these old people are bombed and killed. There is no reason for that and no legitimacy. Άμεση ήταν η αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η ευθύνη για το κακό που έχει συμβεί σε αμάχους ανήκει στη Χαμάς ISIS και όχι στο Ισραήλ. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να καταδικάσουν τη Χαμάς ISIS και όχι το Ισραήλ, υπογράμμισε για άλλη μια φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Και πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου, κυρίες και κύριοι, για να μας δώσεις η Ιουλία. Παρακολούθησε στην συνεδρίαση και τα όσα είπαν οι ηγέτες, αυτή την πρωτοφανή συνύπαρξη. Ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς ένωσε τους ηγέτες και του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Ποια είναι τα μηνύματα τελικώς και για την εξέλιξη του πολέμου και για τα επόμενα βήματα της σύραξης? Όπως είπες και εσύ, Νίκο, είναι ιστορική, καθώς βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι μετά από πάρα πολλά χρόνια εχθρότητας η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και η Αίγυπτος. Όμως αυτό για πολλούς αναλυτές είναι η βιτρίνα, καθώς μόνο σε φραστικές επιθέσεις περιορίστηκαν εναντίον του Ισραήλ και όχι απαραίτητα εναντίον των ΗΠΑ και δεν έβγαλαν στην τελική ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε πριν από λίγο, στη διαβάζω, Νίκο. Η Σύνοδος Κορυφής του Ριάλ καταδίκασε την Ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα, τα εγκλήματα πολέμου και τις βάρβαρες και απάνθρωπες φαγές από την κυβέρνηση κατοχής. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν αποδέχτηκαν τη σκληρή εισήγηση του Εμπραχήμ Ραϊσί, ναι, ο οποίος είπε για διακοπή δραματικών σχέσεων, για διακοπή της ενέργειας, των συμφωνιών για την ενέργεια μεταξύ των Αραβικών κρατών και του Ισραήλ. Και φυσικά, αυτό το οποίο εκείνος τόνισε είναι ότι θα πρέπει να ξεριζωθεί η ρίζα του κακού και θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση και με το Ισραήλ αλλά και με τις ΗΠΑ. Κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν συμφώνησαν όλες οι χώρες και δεν έχουν κατανομαστεί ποιες από αυτές δεν έχουν συμφωνήσει. Πάντως, εγώ θα σημειώσω από αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ για τους υψηλούς τόνους του Μακρόν στο BBC, που λέει στον Νετανιάχου: σταμάτα να σκοτώνεις γυναίκες και μωρά, και την παρέμβαση του Βέλγου Πρωθυπουργού, που προτείνει να απαγορευτεί είσοδος σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραηλινών εξτρεμιστών. Καταλαβαίνω ότι αυξάνεται η δυσαρέσκεια στην Ευρώπη όλο και περισσότερο και δέχεται πιέσεις και ο Biden για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα με τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ και τις καταγγελίες για 11.000 νεκρούς μέχρι στιγμής στη Γάζα. Τώρα, Ναζράλα, ο ηγέτης της Χεσμπολά, είδαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για το πόσο επικίνδυνα έχει κλιμακωθεί η ένταση στα σύνορα Βόρειου Ισραήλ και Λιβάνου. Δεύτερη εμφάνιση σε λίγες μέρες. Τι είπε? Ακριβώς. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που κάνει διάγγελμα. Το δικό του διάγγελμα, λοιπόν, είχε ως στόχο την Αμερική και λέει πως είναι η μοναδική η οποία μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο. Προς το παρόν, είπε ο Ναζράλα, δεν θα συμμετέχουμε στον πόλεμο, όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αιώνια αυτή η διαμάχη και βέβαια η μοβρατισμή του Ισραήλ εναντίον αμάχων στη Γάζα. Λοιπόν, για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναζράλα. الذي يستطيع أن يمنع أن يوقف هذا العدوان هو من يدير هذا العدوان وهو أمريكا هي التي تستطيع أن توقف هذا العدوان الخطاب المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان إذا أردتم أيها الأمريكيون أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة. Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε τι είπε στο Ριάντο Ερντογάν, Μαρία. Και έχουν σημασία οι τόνοι του κατά του Ισραήλ που ανεβαίνουν συνεχώς και η επιμονή του ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ναι, Νίκο, ο Τούρκος πρόεδρος του Ριάντ έκανε μια ηγετική εμφάνιση, θα τη λέγαμε σήμερα. Προσπάθησε με αυτά που είπε να ακουστεί η φωνή του πολύ περισσότερο από τους άλλους ηγέτες. Καταρχάς, να πούμε, Νίκο, ότι βρέθηκε στο φυσικό του χώρο, δηλαδή ανάμεσα στα αδέρφια, όπως πολλές φορές ονομάζει τους μουσουλμάνους ηγέτες και όλους τους μουσουλμάνους με τους οποίους συνδιαλέγεται. Ο Τούρκος πρόεδρος, λοιπόν, σήμερα ύψωσε ακόμη περισσότερο τη φωνή του. Μάλιστα, αυτό που είπε χαρακτηριστικά, Νίκο, κατηγορώντας πρώτα απ' όλα τη Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους πάντες, βέβαια, είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια βαρβαρότητα άνευ προηγουμένου στην ιστορία. Και μάλιστα χαρακτήρισε τη Δύση μια κακομαθημένη Δύση, η οποία κάνει ουσιαστικά τα χατήρια του Ισραήλ, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τις οποίες είπε ότι θυσίασαν ουσιαστικά όλες τις αξίες τους προκειμένου να υποστηρίξουν. Να υποστηρίξουν
στηρίξουν το Ισραήλ σε αυτή τη σφαγή. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ και το συνέστημα σήμερα, Νίκο. Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μητέρες αγκάλιαζαν τα νεκρά τους παιδιά και πατεράδες σκάβουν, λέει, μέσα στα λαγούμια προκειμένου, μέσα στα ερείπια προκειμένου να βρουν τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ο Τούρκος πρόεδρος ήξερε καλά, λοιπόν, ξέρει καλά πώς να απευθύνεται, πού να απευθύνεται. Και επίσης αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι ζήτησε έλεγχο των πυρηνικών όπλων του Ισραήλ. Έχει ξαναμιλήσει για τα πυρηνικά όπλα, μάλιστα λέγοντας ότι αποτελεί ίσως και η Τουρκία στόχος του Ισραήλ από την απειλή αυτή των πυρηνικών όπλων και τέλος έκανε και μία πρόταση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ταμείο αρρωγής, ένα ταμείο προκειμένου να βοηθήσει στην ανάκαμψη της Γάζας. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εικόνες από τις σημερινές ογκώδεις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε Αγγλία, Γαλλία, ακόμα και στο Cape Town, στο Λονδίνο ίσως οι μεγαλύτεροι. 300.000 υπολογίζονται οι διαδηλωτές. Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και ακροδεξιών σε αντιδιαδήλωση, αλλά και το συγκλονιστικό μήνυμα μιας Βρετανίδας γιατρού που έξω από την πρωθυπουργική κατοικία ξέσπασε σε λυγμούς, διαβάζοντας, μεταφέροντας μήνυμα του διευθυντή του νοσοκομείου Αλ-Σίσα που πολιορκείται από τους Ισραηλινούς, ενώ κρατούσαν άλλοι γιατροί πανό με ονόματα σκοτωμένων συναδέλφων του στη Γάζα. Περισσότερο από ένα μήνα μετά την αιματηρή επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ, χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν ξανά τους δρόμους του Λονδίνου, ζητώντας άμεση κατάβαση του πυρός. Η μαζικότερη κινητοποίηση από την αρχή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή συνέπεσε με τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την ίδια ώρα, τη διαδήλωση πραγματοποίησαν ακροδεξιές ομάδες που σημαδεύτηκε από άγρια επεισόδια και συλλήψεις. Το οργισμένο πλήθος προσπάθησε να σπάσει αστυνομικά οδοφράγματα και να φτάσει στο μνημείο πεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη διαδήλωση αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους παρουσία 2.000 αστυνομικών, χιλιάδες πραγματοποίησαν πορεία από το Hyde Park προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Κρατώντας πανό με τα ονόματα περισσότερων από 200 γιατρών που σκοτώθηκαν στη Γάζα, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα γραφεία του Πρωθυπουργού Σούνακ. Μία γιατρός βρετανικής καταγωγής λυγίζει, διαβάζοντας μήνυμα του διευθυντή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, το οποίο πολιορκείται. I am calling for help urgently. Please do whatever you can through your government or the international. The ICRC, the Red Cross, to arrange a safe corridor for the medical staff. Στη Νέα Υόρκη, οι διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων πετούν κόκκινη μπογιά στα γραφεία των New York Times. Ανεμίζοντας σημαίες της Παλαιστίνης και φωνάζοντας συνθήματα, κατηγορούν την Αμερικανική εφημερίδα ότι μεροληπτεί υπέρ του Ισραήλ. Στην καρδιά του Μανχάταν, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν ζητώντας την πάυση των ακροβαξιών στη Γάζα. Κάτοικοι του Βερολίνου ξεχύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους ένδειξη αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Παρόμοιο σκηνικό με ογκώδεις διαδηλώσεις και στο Παρίσι, αλλά και στη Λιόν. Ενώ στο Cape Town ιστορική ήταν την πορεία συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, μπροστά από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών, διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες. Είναι ένα γενοσίδιο. 32 dias de uma guerra de extermínio. Uma limpeza étnica. Στην Ιεμένη, δεκάδες χιλιάδες κατήγγειλαν τη στάση αδράνειας των αραβικών κρατών σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βερολίνο, Παντελής Βαλασόπουλος, εκεί θα στραφούν οι προβολείς, γιατί φτάνουν εκεί την άλλη εβδομάδα στις αρχές, Δευτέρα, Τρίτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά ο Ταγί Περντογάν. Όμως προς το παρόν υπάρχουν αντιδράσεις από το Βερολίνο και αυτό σίγουρα θα συζητηθεί σε αυτές τις συναντήσεις. Στα όσα είπε ο Μακρόν στο BBC, καταλαβαίνω, Παντελή, ότι είναι σε πιο χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ισραήλ το Βερολίνο από ότι το Παρίσι. Ναι, Νίκο, έχουμε μια ξεκάθαρη διαφωνία για τα όσα λέει ο κύριος Μακρόν, και αυτή εκδηλώθηκε σήμερα στο ταξίδι που κάνει η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, σε αραβικές χώρες, σήμερα στη Σαουδική Αραβία, σε μια πρωτοβουλία ώστε να υπάρξουν εγκύτριες αραβικές χώρες για δύο ξεχωριστά κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όμως με την ευκαιρία αυτή η ίδια εκδήλωσε τη δυσαρέσκεια του Βερολίνου για τα όσα λέει ο κύριος Μακρόν για κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξουν μόνο ανθρωπιστικές καταπαύσεις του πυρός, δηλαδή μερικές ώρες, ώστε να μπορούν να φεύγουν οι άμαχοι και οι τραυματίες. Και η Μπέρμποκ είπε, απευθυνόμενη προς τον Μακρόν, χωρίς να τον κατονομάσει,
Όποιος θέλει γενική κατάπαυση του πυρός να μας πει τώρα τι σημαίνει αυτό για την ενίσχυση της Χαμάς, τι σημαίνει για τις ζωές των ομήρων, τι σημαίνει για την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό το πόλεμο δεν το ξεκίνησε το Ισραήλ. Για όλο το δράμα στη Γάζα υπεύθυνη είναι η Χαμάς και μόνο η Χαμάς. Είναι προφανής διαφοροποίηση. Πολύ πιο κοντά το Βερολίνο στις θέσεις Νετανιάχου, στις θέσεις του Ισραήλ και πολύ πιο μακριά ο Μακρόν. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε. Τώρα είπαμε ότι στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, θα είναι την Τρίτη ο Πρωθυπουργός, θα δει τον Όλαφ Σόλτς την Παρασκευή, ο Ταγί Περντογάν. Μεθαύριο Δευτέρα, νέος γύρος συνομιλιών Αθήνας-Άγκυρας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και σήμερα ο Νίκος Δένδιας έστειλε νέο μήνυμα στην Τουρκία από Τυχείο, όπου παραβρέθηκε για τον εορτασμό των 111 ετών από την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό ζυγό. Ας δούμε τι είπε νωρίτερα από Τυχείο, από την ακριτική Χίο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ότι είναι νομικά παράδοξη, περίεργη ισχυρισμή, ότι δήθεν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επικάθυνται επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας. Η Χίος, όπως και όλα τα νησιά μας, έχουν τα δικαιώματα που τους δίνει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και χωρικά ύδατα μέχρι 12 μίλια. Και από το μήνυμα Δένδια από Τυχείο προς την Άγκυρα, πάμε να δούμε το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με το δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Το FBI κατέσχισε στα τηλέφωνά του στο πλαίσιο έρευνα σε βάρος του μετά από καταγγελίες ότι χρηματοδοτήθηκε η προεκλογική του εκστρατεία του δημάρχου από την τουρκική κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Ερντογάν. We're going to begin with breaking news, and we have just learned that FBI agents seized New York City Mayor Eric Adams' phones and an iPad earlier this week. Πράκτορες του FBI προχωρούν σε κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών του Δημάρχου της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο έρευνας για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2021. Σκοπός της έρευνας είναι να εξακριβωθεί εάν ισχύει το δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η τουρκική κυβέρνηση διοχέτευε χρήματα στην εκστρατεία του. So they are looking to see whether or not the mayor is culpable in the allegations that the FBI has received. Did he have knowledge of campaign donations from the government of Turkey? Was he complicit? Did he direct them? Ο δήμαρχος συμμορφώθηκε αμέσως προς το αίτημα του FBI και του παρέδωσε τις ηλεκτρονικές συσκευές που του ζητήθηκαν. Δεν κατηγορείται για καμία αξιόπινη πράξη και συνεχίζει να συνεργάζεται με την έρευνα. Μία εβδομάδα πριν είχε γίνει έφοδος στην κατοικία της Μπριάννα Σάξ, συνεργάτιδας του δημάρχου που ήταν υπεύθυνη για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Τότε, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δήλωνε ότι το προσωπικό του λειτουργεί σύνομα. I just want to be completely transparent, is what I've stated all the time. I sleep well at night. I am clear that we follow the rules. According to Sugg's LinkedIn profile, she claims to have helped raise more than $18 million for the 2021 Adams campaign. Το FBI εξετάζει εάν ο Άνταμς παρήχε κάποιο ειδικό όφελος στην Τουρκία σε αντάλλαγμα για τις υποτιθέμενες δωρές. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα, είχε ταξιδέψει στην Τουρκία αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας, το καυτό θέμα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες, όλους τους πολίτες. Είδαμε νωρίτερα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα σε σούπερ μάρκετ, τα όσα είπε για την πρωτοβουλία για σχεδόν 700 έχουν φτάσει τα προϊόντα που έχουν κλειδωμένη μείωση τιμής 5% και πάνω για 6 μήνες. Όμως, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Φόσκολου, στις 44 από τις 55 κατηγορίες προϊόντων που έχουμε ταμπελάκια με κλειδωμένη μείωση τιμής, μόνο τον τελευταίο μήνα αυξήθηκαν οι τιμές τους κατά 14%. Και αυτό εξηγεί γιατί ο πληθωρισμός από 1,8 που ήταν το Σεπτέμβριο πήγε στο 3,4 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χειρότερα είναι, καλύτερα δεν πάνε. Σε ράλι αυξήσεων επιδόθηκαν πολλές εταιρείες που παράγουν ή εμπορεύονται τρόφιμα λίγο πριν εφαρμοστεί το μέτρο μόνιμης μείωσης τιμής τουλάχιστον 5% και τοποθετηθούν τα ειδικά ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Ψωνίζαμε δηλαδή, γιατί τώρα το σκεφτόμαστε πολύ πριν σταθούμε στα λάδια. Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ, οι αυξήσεις σε δεκάδες κατηγορίες βασικών αγαθών μέσα σε ένα μόλις μήνα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο, ξεπερνούν το 10%. Όλες οι εταιρείες στις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο θα πρέπει το επόμενο διάστημα να στείλουν διορθωμένους τιμοκαταλόγους με αυτά τα προϊόντα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εμείς επαναλάβουμε τους ελέγχους αυτούς, αν δούμε ότι δεν διορθώνονται σε 2 μήνες. Πρωταγωνιστής είναι το ελαιόλαδο που ανατιμήθηκε 14% μέσα σε ένα μήνα και 37,7% από το Δεκέμβρη του 2022.
Το πλήρες γάλα ανατιμήθηκε 4,8% από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο, λίγο πριν μπει στο μέτρο μόνιμης μείωσης τιμής. Τα αυγά 4,1%, τα τυριά 2,3%, τα φρούτα 8%, κακάο και σοκολάτα 5,7%, οι μαρμελάδες και το μέλι 3% και το αρνί κατσίκι 2,29%. Απορρυπαντικά, τυριά, κρέατα. Οι παλιές τιμές δεν υφίστανται πια, έχει 20 με 30% παραπάνω. Όλες αυτές οι ανατιμήσεις και άλλες όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και στα εισιτήρια οδήγησαν τον πληθωρισμό ξανά στην ανηφόρα τον Οκτώβριο μετά από ένα πτωτικό σερί 12 μηνών. Ο Υπουργός Οικονομικών άφησε σήμερα παράθυρο για μέτρα ενίσχυσης των ευάλωτων οικοκυριών πριν τις γιορτές. Εάν υπάρχει, και αυτό ίσως είναι και το πιθανότερο αυτή την ώρα, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη για να είμαι σίγουρος, εάν υπάρξει, προφανώς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι είναι να γίνει θα ανακοινωθεί. Σίγουρα πριν κλείσει ο χρόνος. Πάνω από 700 προϊόντα έχουν μπει στο μέτρο μόνιμης μείωσης τιμής και θα πρέπει κανονικά να έχουν μειωμένη τιμή συγκριτικά με τη 19η Σεπτεμβρίου. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν από τη Δευτέρα. Επανέλθουμε σε λίγο γιατί υπάρχει θέμα με το λάδι, καινούριο θέμα με το ελαιόλαδο. Τώρα, το θέμα της οικονομίας, συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, ήταν στην ατζέντα της συζήτησης που είχε σήμερα με τον γερμανό καγκελάριο Σόλτς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο περιθώριο της Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στη Μάλαγα της Ισπανίας. Για να δούμε τι δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Οι ευρωπαϊκοί λαοί βιώνουν μια νέα οικονομική κρίση. Ανισότητες, λιγοστές θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν ένα ολοκληρωμένο προοδευτικό σχέδιο με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία να υπηρετήσει το σχέδιο της σύγκλησης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κοινωνικού κράτους για όλους. Αυτό πρεσβεύουμε και αυτό θέλουμε να υλοποιήσουμε για την Ευρώπη των λαών και όχι για μια Ευρώπη αδικιών, για μια Ευρώπη ανισοτήτων, για μια Ευρώπη χαμηλής προοπτικής και προσδοκιών για τις νεότερες γενιές. Τώρα, λέγαμε για το ελαιόλαδο, είναι μέσα στα προϊόντα που ανατιμήθηκε σε ένα μήνα 14%. Η τιμή του συνολικά, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, σε σχέση με δύο χρόνια πριν, ένα λίτρο ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Λέγαμε ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε ξεκινήσει ο παραγωγός στην Ελλάδα να πουλάει το λάδι 3,5-4 ευρώ το λίτρο. Φέτος ξεκίνησε γύρω στα 8. Υπερδιπλάσια η αύξηση και όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Open, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Open, έρχονται και νέες αυξήσεις στο ελαιόλαδο. Αιτία, η παράταση της καλοκαιρίας και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια φθηνά εργατικά χέρια, άρα δεν είναι μόνο οι ελλείψεις που ανεβάζουν τις τιμές. Ο κόσμος έχει αναρτηστεί. Πώς θα ζήσει να. Όταν το πληρώνει για χρυσάφι το ελαιόλαδο. Στα ύψη παραμένει η τιμή του ελαιολάδου με τους καταναλωτές πλέον να αντιμετωπίζουν το λάδι ως είδος πολυτελείας. Αυτή τη στιγμή στα ελαιοτριβία η τιμή είναι γύρω στα 8 με 9 ευρώ, ενώ πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήταν γύρω στα 4 με 4,20. Με την τιμή του ελαιολάδου να έχει χτυπήσει κόκκινο, οι καταναλωτές πλέον το χρησιμοποιούν με το σταγονόμετρο. Η αύξηση της τιμής έχει αυξήσει και τα φαινόμενα νοθείας στο ελαιόλαδο, με πολλούς επιτίδιους να πωλούν σε ανυποψία στους καταναλωτές πορέ ελαιό για αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ξέρουμε τι έχει μέσα. Δεν ξέρουμε. Καλύτερα το πληρώσω 5 ευρώ παραπάνω παρά να πάρω κάτι που δεν το γνωρίζω. Βεβαίως τη φετινή χρονιά με τις τιμές του ελαιολάδου, φαινόμενα νοθείας όπου πλέον πολλούνται σπορέλαια με τον ισχυρισμό ότι αποτελούν ελαιόλαδα, για να πάρετε μια εικόνα σε επίπεδο τιμών χοντρικής, τιμών πιτίου, το ένα προϊόν, το ελαιόλαδο, έχει 8 ευρώ το κιλό και το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, έχει 1 ευρώ το κιλό. Την τιμή του λίτρου προς τα επάνω, σύμφωνα και πάλι με τους παραγωγούς, έχει παρασύρει και η αύξηση του εργατικού κόστους, καθώς το μεροκάματο για τη συγκομιδή της ελιάς μπορεί να φτάσει φέτος ακόμα και τα 70 ευρώ, τη στιγμή που η παραγωγή έχει μειωθεί δραματικά. Στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, η συγκομιδή της ελιάς έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως βλέπετε πίσω, τα συνεργεία δουλεύουν. Όμως δεν είναι εργάτες. Είναι οι ίδιοι παραγωγοί με τις οικογένειές τους που φέτος μαζεύουν τις ελιές. Και αυτό λόγω του κόστους. Όταν έχεις ελιές ή πολλά δέντρα, δεν μπορείς να σηκώσεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις 10 εργάτες και να δίνεις 700 ευρώ μεροκάματα την ημέρα στους εργάτες. Είναι δύσκολο. Και άλλα 10 τσουβάλια που θα βγάλω ακόμη δεν φτάνω πουθενά. Άρα φέτος δεν θα πρόκειται να πουλήσετε. Φέτος δεν πουλάω, αλλά θα αγοράσω. Παραγωγός και να αγοράζει.
Απολύτως συνδεδεμένη η κατάσταση, οι ιδιαιτερότητες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η συνεχής ανατίμηση της τιμής του ελαιολάδου. Τώρα πάμε στην άλλη όψη των ακραίων καιρικών φαινομένων, τους κινδύνους για πλημμύρες. 17 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Κικίλιος, Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είχε επισκεφθεί τον Κηφισό και άλλα ρέματα και είχε ανακοινώσει ότι θέτει 24 δήμους του Λεκανοπεδίου και την περιφέρεια σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας για να ξεπεράσουν τη γραφειοκρατία και να τα καθαρίσουν από όσα είχε βρει. Δηλαδή βουνά, από σκουπίδια, μπάζα και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Ένα μήνα μετά σχεδόν, η Ελευθερία Σπυράκη πήγε και έκανε αυτοψία. Η κατάσταση αποκαρδιωτική. Αυτή είναι η εικόνα του Κηφισού σήμερα. Πεταμένα μπουκάλια αλλά και σκουπίδια στην Κήτη έχουν μετατρέψει τον ποταμό σε αρκετά σημεία του σε σκουπιδότοπο. Πριν ένα μήνα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, είχε στείλει σαφές μήνυμα προς Δήμους και Περιφέρεια για τον καθαρισμό των ρεμάτων και των ποταμών, αλλά και για την λήψη μέτρων. Βρισκόμαστε στην Κήτη του ποταμού εδώ στον Κηφισό και όπως βλέπετε, χώμα αλλά και φερτά υλικά έχουν σχηματίσει βουνό. Το πόρισμα του ειδικού ελέγχου, στον οποίο προχωρήσαμε στο Κηφισό, για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε με την έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης, πολιτικής προστασίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εργολάβος, ο οποίος καθαρίζει το υπόγειο, το στεγασμένο του Κηφισού. Δεν είναι καθάρισε μια φορά και τέρμα, θέλει συνεχή καθαρισμό. Ίδια εικόνα και στο ρέμα Χελιδονούς. Πώς μπορείτε να διακρίνετε, κατά μήκος της Κήτης του ρέματος έχουν πέσει τεράστια κομμάτια ασφάλτου, καθώς και πέτρες λόγω της κατολίσθησης, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει το ρέμα, μια εικόνα που δεν δηλώνει ότι κάποιος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχει έρθει να καθαρίσει. Πετύχονται πάρα πολλά μπάζα, σκουπίδια από διάφορους ασυνήθους, όπως και μετά από μια νεροποντή κατεβαίνουν φερτά υλικά. Πάμε όλα τα σημεία που κινδυνεύει, αν πέσουν αυτά τα πράγματα, να μπουλώσει το ρέμα. Αυτό είναι ένα χάλι εδώ πέρα. Ο προορισμός μας, η δουλειά μας και η υποχρέωσή μας είναι να προασπίζουμε τους πολίτες από το οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο. Αυτή η δήλωση του κυρίου Κικίλια είχε γίνει πριν 2,5 εβδομάδες κατά τη διάρκεια αυτοψίας. Παρ' όλα αυτά, στο ρέμα Βαλανάρη στη Ραφίνα, η πυκνή βλάστηση έχει σχεδόν εξαφανίσει την Κήτη του ρέματος. Υπάρχει μια τέτοια αλληλουχία και αλληλεπίδραση διαφόρων φορέων, γι' αυτό δυσκολευόμαστε να υλοποιήσουμε έργα που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Είναι βέβαιο ότι και η περιφέρεια και οι Δήμοι πρέπει να τρέξουν, διότι αν δεν τρέξουν και παραμείνει αυτή η κατάσταση και μετά πλημμυρίσει το Λεκανοπέδιο, δεν θα πρέπει να ρωτάμε γιατί πλημμυρίσαμε. Πάμε στον Γιάννη Ζιάκα για να μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα. Για μια υπόθεση πραγματικά φρίκης, βασανιστήρια σε ζωντανή μετάδοση στη χώρα μας μέσω του YouTube. Ακριβώς, είχαμε τη σύλληψη ενός 42χρονου, ο οποίος για περίπου 20 μέρες, Νίκο, κακοποιούσε ουσιαστικά μία 20χρονη και έναν 25χρονο και όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπε, σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου. Βλέπουμε και τις εξαιρετικά σκληρές εικόνες τις οποίες μετέδιδε ο 42χρονος. Μάλιστα έφτασε στο σημείο ανάμεσα σε όλα τα άλλα βασανιστήρια να πλήττει με τέιζερ, δηλαδή με ηλεκτρισμό, με ένα όπλο που έχει ηλεκτρικό φορτίο επάνω, τα δύο αυτά άτομα. Πρέπει να πούμε ότι αναζητείται δομή για και αυτά. Και δεν δείχνουν, πρέπει να πούμε, Γιάννη Ζιάκα, άλλα πλάνα. Είναι επιλογή μας, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρά τα πλάνα αυτά. Είναι πολύ σκληρές οι εικόνες, αλλά αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα, Νίκο, είναι ότι τη στιγμή της ζωντανής μετάδοσης εκατοντάδες άτομα τα παρακολουθούσαν αυτά ζωντανά, σχολίαζαν, αλληλεπιδρούσαν. Και βέβαια το βίντεο μετά το παρακολούθησαν περισσότερα από 20.000 άτομα όταν πλέον είχε και θεατές, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Ζιάκα, και να δούμε την έκταση αυτής της ιστορίας. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε κάτι διαφορετικό. Ο λόγος για τον πρωταθλητή μας, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Ολυμπιονίκη, τον Μίλτο Τεντόγλου, στο Άρμενις Μίκος, που μας έχει κάνει πολλές φορές υπερήφανος, μας έχει χαρίσει χαμόγελο σε ένα γκρίζο τοπίο. Ο σπουδαίος αυτός αθλητής μίλησε λοιπόν το πρωί στο Open, στην εκπομπή Τώρα Μαζί, στην Έλβη Μιχαηλίδου, και η συνέντευξή του ήταν άκρως αποκαλυπτική. Για πρώτη φορά είπε ότι το όνειρό του είναι να κάνει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, 8,75, και εξήγησε γιατί θέλει 4 Ολυμπιακά μετάλλια, ίσως κάποια στιγμή κάνει κόμμα, και το μεγάλο του παράπονο. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και προπονείται σε ένα στάδιο που στάζει όταν βρέχει. Έλα, Έλβη. Έχασα. Γεια σου. Έτοιμη.
Πες ότι έχεις 2 μήνες κενό, ούτε προπονήσεις, ούτε αγώνες, ούτε τίποτα. Πες μου τι κάνεις, πού πηγαίνεις. Τον 1 μήνα θα ήθελα να τον περάσω σπίτι μου κάνοντας τίποτα. Τι εννοείς κάνοντας τίποτα. Είναι το cooldown αυτό, είναι, δεν θα έκανα τίποτα έτσι. Και τον άλλο μήνα που θα έχεις κουραστεί από το τίποτα. Θα έχω ξεκουραστεί, έτσι, θα έχω ενέργεια. Και θα ήθελα να πάω κανένα ταξίδι στη Γερμανία, στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους στη Γερμανία. Το 866 σαν νούμερο τριγυρνάει στο μυαλό σου, να υποθέσω, ε. Παραπάνω τριγυρνάει στο μυαλό μου. Άμα κάνω μια επίδοση που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω, που είναι 875, η 875 αυτή τη στιγμή θα είναι, άμα γίνει, θα είναι νούμερο 5 all time στο μήκος. Και για μένα αυτό θα είναι το σαν παγκόσμιο ρεκόρ. Με τους νέους κανονισμούς και όλα αυτά που έχουμε τώρα, περιορισμούς, για μένα θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Άσχετα τι λένε οι άλλοι, για μένα αυτό θα είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Το λουκέτο στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, το ΆΚΑ, πώς το είδες? Αναμενόμενο ήτανε. Γιατί όπως και όλα τα στάδια στην Ελλάδα και όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τελειώνουνε. Έχουμε ένα κλειστό που κάνω προπόνηση εγώ εκεί, που είναι παμπάλαιο, που στάζουν τα νερά. Το κουβά. Με τις κουβάτες, ναι, δεν έχει βελτιωθεί κάτι προφανώς. Δεν έχει θέρμανση, δεν έχει καλώδια, δεν ξέρω τα κλέβουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση, να ξέρετε, έχει τελειώσει ο στίβος στην Ελλάδα. Τον εαυτό σε 10 χρόνια, πώς το φαντάζεσαι? Θα ξανακαθόμαστε εδώ σε 10 χρόνια και τι θα λέμε? Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω ακόμα. Όχι, δεν έκανα, δεν ξέρω. Τι θα έχεις κερδίσει, πόσα Ολυμπιακά μετάλλια θα έχουμε μιλήσει? Δεν ξέρω πόσα Ολυμπιακά μετάλλια θα έχω κερδίσει. 4. 4 είναι φανταστικό. 4 είναι φανταστικό. 4, Ο Δήμας έχει 3 χρυσά και 1. Χάλκινο. Χάλκινο, σωστά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ωραία, okay, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Θα το δω και προσπαθήσω όμως. Okay. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Δεν ξέρω τι θα τίποτα περίεργο. Όχι, πρόβλημα. Εντάξει, ευχαριστώ. Κρατώ τα όνειρα του Μίλτου Τεντόγλου, αλλά κρατώ και το παράπονό του. Κάποιος πρέπει να τα ακούσει. Είναι ντροπή ο Μίλτος Τεντόγλου να προπονείται σε στάδιο που στάζει όταν βρέχει. Τώρα πάμε να δούμε επίσης κάτι διαφορετικό. Ο λόγος για τους Beatles, τα θρυλικά σκαθάρια. Για πρώτη φορά, νέο επεισόδιο με τον Τάσο Δούση. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο.